μια επιτυχημένη χρονιά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η διοίκηση προς τους φιλάθλους αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν κάποιες πρώτες συζητήσεις για το μέλλον της ομάδας. Καταρχάς, εμείς σαν διοίκηση θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή, τους βοηθούς, όλο το team δηλαδή, αυτούς που αγωνιστήκανε αυτόν τον καιρό, τη στιγμή δηλαδή που ανέλαβε ο κύριος Αναστασιάδης την ομάδα και φτάσαμε στο σημείο αυτό που ήδη έχουμε φτάσει. Ήδη όπως ξέρετε κι εσείς, η ομάδα το δεύτερο γύρο έκανε μια καταπληκτική πορεία, συγκέντρωσε 27 βαθμούς, δηλαδή έκανε πρωταθλητισμό. Πιστεύω ότι μετά τον Ολυμπιακό είμαστε μάλλον η πρώτη επαρχιακή ομάδα που συγκέντρωσε τόσους πολλούς βαθμούς. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω, δεν πρόκειται να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση ούτε για τον προπονητή, ούτε για το μάτι της ομάδας, ούτε για τίποτα άλλο. Την Παρασκευή θα έρθει ο πρόεδρος, κάναμε ήδη μια πρώτη επαφή με τον κύριο Αναστασιάδη, την Παρασκευή θα έρθει ο πρόεδρος στα Γιάννενα και θα συζητήσουμε εκτενέστερα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το φιλαθλό κόσμο της πόλης, τους απαντηχού υπηρώτες, εσάς ειδικότερα που μας στηρίξατε στα δύσκολα, τα παιδιά που πράγματι αν δεν ήταν τα παιδιά εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε δίπλα τους, προσπαθούσαμε όσο μπορούσαμε να τους λύσουμε τα προβλήματα. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό, φτάσαμε σε ένα καλό σημείο. Όλοι ενωμένοι προχωρήσαμε, σταθήκαμε στα δύσκολα, περάσαμε σε δύσκολες στιγμές που πολλοί δεν πίστευαν ότι η ομάδα αυτή θα σωθεί, όπως το ξέρετε κι εσείς. Τα ξεπεράσαμε τα δύσκολα και φτάσαμε στο σημείο σήμερα η ομάδα να είναι 7η στην βαθμολογική θέση στη Super League. Σας ευχαριστώ και ο πρόεδρος την άλλη εβδομάδα που θα γίνει και διοικητικό συμβούλιο θα σας πει περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλύτερο δυνατό τρόπο με ένα διπλό στο γήπεδο του Όφη. Έτσι κι αλλιώς η χρονιά κρίνεται επιτυχημένη. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας της φετινής χρονιάς για τον ΠΑΣ? Μυστικό. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ήρθε ο καινούργιος προπονητής, παρόλο τα προβλήματα που είχαμε, μας έδωσε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Αυτό φάνηκε και μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα κατάφερε κρατήθηκε στην κατηγορία που ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή της σεζόν. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε και εμείς οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε χαρούμενοι και είναι σημαντικό ότι έστω και στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Όφη, που όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για την ομάδα εδώ και για την πόλη, καταφέραμε και κλείσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη χρονιά που νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένη. Θεωρείς ότι η φετινή επιτυχία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι καλύτερο στην επόμενη παρουσία από τον χρόνο κιόλας για την ομάδα στη Super League? Κοιτάξτε, ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Τώρα νομίζω ότι θα πούνε στο τραπέζι συζητήσεις τα συμβόλαια των παικτών που λείπουν, αν θα μείνει ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι βάσεις μπήκαν φέτος για να κάνουμε το κάτι καλύτερο του χρόνου. Τάσο, ήσουν και το γούρι της ομάδας δύο προηγούμενες φορές, ανακοινώθηκες πρώτος. Δεν ξέρω αν θα κάνεις κάτι ανάλογο και φέτος. Ναι, όπως σας είπα και πριν, και το δικό μου το συμβόλαιο λήγει 36. Περιμένω ειδοποίηση από την ομάδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να συνεχίσω στην ομάδα. Αν σου ζητούσαμε να σταθεί σε ένα παιχνίδι που ήταν σταθμός στη φετινή πορεία, ποιο ήταν αυτό? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάποιο παιχνίδι ήταν σταθμός. Νομίζω ότι μετά το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας που χάσαμε στη Θεσσαλονίκη, αμέσως την επόμενη μέρα πήγαμε μέσα στα αποδυτήρια οι παίκτες και ο προπονητής και είπαμε ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ξεχωριστά σαν τελικό. Αυτό φάνηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα παιχνίδια τα είδαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 με τη σημασία που έπρεπε και καταφέραμε και κάναμε αυτό το σερί που νομίζω ότι κράτησε την ομάδα στην κατηγορία. Πολύ μετά από ένα σπουδαίο διπλό κλείνουμε μια σπουδαία χρονιά και εσύ έκανες και την πρώτη σου συμμετοχή ως βασικός στη Super League. Σίγουρα ήταν μια ωραία εμπειρία. Σίγουρα το αποτέλεσμα γιατί που λένε ήταν πολύ θετικό για εμάς, για την ομάδα και όσο καλά τη χρονιά και για τον κόσμο μας. Και
στην ομάδα από τον Ιανουάριο και μετά. Σημαντικό ρόλο σε αλλαγή προπονητή. Σε άλλο κέντρο στους παίχτες. Γίναμε ομάδα και στην αρχή τα αποτελέσματα πήγαιναν στραβά. Εμείς συνοηθήκαμε πιο πολύ και πιστεύω και βγήκε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Γίναμε ομάδα στα αποτελέσματα.